Παντού Βάνος Νίκος. Παντού Βάνος. Παντού είσαι δηλαδή, έτσι. Παντού είμαι. Παντού και, και τα βάζεις και πάνω. Βάζεις και γκολ επάνω που λέμε. Τι θέση παίζεις? Center back και back. Και back. Δύσκολα? Αχ, όχι. Όταν λες όχι. Επειδή είμαι καλός, όχι. Είσαι καλός. Είσαι καλός. Δεν έχεις δυσκολία με center for. Όχι, δεν έχει βρεθεί άτομο, όχι, δηλαδή. Τι κόβει, δεν έχει βρεθεί άτομο να σε περάσει και να σου κάνει γκολ. Εντάξει, μια φορά στην αρχή τη χρονιά έφαγαν γκολ. Εντάξει, οπότε το άλλο το αντιμετωπίζει σκεπτόμενο, είσαι σωστό στι προπονήσει σου. Ναι, παίρνει τα πάντα, ό,τι πρέπει για να γίνει καλό ποδοσφαιριστή. Εννοείται. Πόσο χρόνο είσαι? 14. 14. Στα 15. Είσαι ακόμα στο το ότι πιστεύει ότι μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο? Ναι, εννοείται. Ποιος πιστεύεις ότι θα σου κάνει καλή δουλειά? Σου κάνει ο κόουτς καλή δουλειά? Ναι. Ξυπολιλάς είναι καλός? Ναι. Τσακώνεστε? Όχι συχνά, αλλά κάποιες φορές ναι. Το αντιμιλάς δηλαδή καμιά φορά? Ναι. Άμα φορτώσεις. Εντάξει, άθελα. Άθελά σου. Δεν το κάνεις εσύ και εμένα, στα ανέβρασε πάνω. Όταν ο συμπαίκτης σου λέει ότι δώσε μπάλα και δεν δίνεις. Δίνω είδε... πάντα πάσες. Δε... Και αν δεν σου δώσουν εσένα, ναι. Νευριάζω. Νευριάζεις, φωνάεις έτσι. Άρα γυρνάς παιχνίδι δηλαδή, κουμαντάρεις την ομάδα, ανέβα, κατέβα, το έχεις αυτό? Μερικές φορές. Μερικές φορές. Θεωρείς ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές ομάδες στον Πειραιά? Ναι. Που μπορεί να γίνεις καλός? Ο Εθνικός είναι σίγουρα μια καλή ομάδα. Καλή ομάδα, έτσι έχετε ναι. παίξει. Άλλοι, βλέπεις καμία? Δεν έχουμε παίξει φέτος. Δεν έχετε παίξει με άλλη καλύτερη ομάδα. Ποιο θεωρείς έτσι από την ομάδα σου δυνατό παίχτη που μπορεί να έχει προοπτική, αν προσέξει? Το Φέικο. Ναι. Έχει κανένα άλλο, ναι. Πάει άλλος? Δεν ξέρω. Όχι, μόνο το Φέικο δηλαδή. Πολιτός σου είναι? Όχι, ναι, φίλοι μας. Φίλοι, τα πάτε για καφέ ή? Όχι. Δεν πάτε. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δυνάμη. Yeah. Έχουμε κοντά μας ο Τζίλι, το μικρό. Παιχτάρα λέμε. Μέλλον φοβερό και ιστορίες. Καλύτερο θα το αδερφός. Εγώ το λέω, σε πιο καλύτερο θα το αδερφός. Μην το πεις όμως, έτσι γιατί ζηλεύει. Οκ. Για πες μου, πώς θα δουλεύεις τα πράγματα? Καλά είναι. Πόσο χρόνο είσαι? 13 στα 14. Δύσκολα? Στην ομάδα. Ναι, το ποδόσφαιρο γενικά είναι δύσκολο. Εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά άμα κάτι σκεφτείς είναι καλό. Και σε κερδίζει, βλέπει να σε κερδίζει, ναι. Ή θα φύγουμε από εμείς σε κανένα μπάσκετ? Όχι, όχι. Με τίποτα. Ποδόσφαιρο. Σ' αρέσει έτσι. Έχεις παίξει με δύσκολες ομάδες? Ναι. Όπως έχεις ο Εθνικό, ξέρω εγώ. Εθνικός, ναι. Έχεις μπει, έχεις παίξει. Ναι. Πόσους είδες αυτούς, γιατί είναι καλή ομάδα αυτή? Είναι μεγάλα κορμιά. Ναι. Αλλά εντάξει, εμείς είμαστε καλύτεροι. Αυτό είναι σίγουρο ότι είστε καλύτεροι. Το έχετε μια ομαδική έτσι, αγάπη ένας προς τον άλλον. Ναι. Δίνεις πάσες? Πάντα. Τι θέση παίζεις? Αμυντικό χαφ. Δύσκολα? Εντάξει. Τι με τον επιθετικό, πώς το πας πίσω-πίσω ή τον πιάνεις από την αρχή μπροστά? Όχι, τον πιάνω γιατί άμα τον αφήσω, επειδή δεν είμαι και τόσο γρήγορος. Τον έχασα πες. Ναι. Ναι, τον έχασα. Σε εκπαιδεύει καλά ο coach? Καλή προπονήση. Τα πάτε καλά μαζί? Ναι. Δεν φωνάζει? Καμιά φορά όταν κάνω. Αυτό σε ενοχλεί, αλήθεια, σε ενοχλεί αυτό? Και όταν φωνάζει ο coach. Ναι. Όχι. Ή σε κάνει καλύτερο? Όταν φωνάζει ο coach, καταλαβαίνει πως αυτό νοιάζεται για σένα. Κάτι δεν πάει καλά, ναι. Και το βλέπει αυτό απ' έξω και λες να μαζευτούμε για να έρθουμε στα ίσια. Ποιο είναι καλύτερο παίκτη, εσύ ποιον βλέπει την ομάδα σου? Δεν υπάρχει καλύτερο, όλοι είμαστε καλοί. Όλοι είμαστε καλοί. Ο άλλο μου λέγεται το Φέικο γι' αυτό. Ο Φέικο απλώ έχει ένα συγκεκριμένο στυλ. Στυλ. Υπάρχουν πολλοί άλλοι παίκτες που μπορεί να είναι καλοί σε άλλους τομές. Οπότε χωρίς τους άλλους δεν μπορεί να παίξει ο Φέικος δηλαδή, με λίγα αυτό. Λόγια. Άμα δεν έχει παίκτη μιλάς να παίξει μπάλα, ο μιλάς... Φέικος πώς θα παίξει, θα πάρει την μπάλα και θα τρέξει. Αυτά είναι, με τον μπαμπά έχουμε κριτική. Συνέχεια. Από την κερκίδα, Συνέχεια. Συνέχεια, έτσι. Ξέρω ότι δεν φωνάζει απ' έξω. Αλλά όταν τελειώσει αρχίσαμε και λέμε πήγαμε από εδώ, πήγαμε από εκεί, πήγαμε από εδώ, πήγαμε από εκεί. Τσιμπάς κάτι ή βουή? Γιατί όταν εμένα μου μίλαγε η μάνα μου, μίλαγε ο πατέρας μου, μίλαγε, άκουγα 15 λέξεις μετά τουρμπίνες. Εσύ? Όταν είναι δύσκολο το παιχνίδι και είμαι νευριασμένος που ας πούμε έχουμε χάσει. Ναι, δεν ακούω και τίποτα. Και μου μιλάει. Τίποτα, τουρμπίνες. Έτσι μιλάγε εγώ. Αλλά άμα είναι καλό και έχετε κερδίσει. Αν έχουμε κερδίσει, θα ακούσω και τα λάθη μου να βελτιωθεί. Είσαι τζέντλεμαν. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Να είσαι καλά, να είσαι δικαιωτό και δυνατό. Είσαι πραγματικά παιχτάρα. Και τέτοια παιδιά εγώ θέλω να παίρνω συνεντεύξεις γιατί είσαστε όντως οι καλύτεροι. Πανεπιστημιακός και πάντα πανεπιστημιακός.